είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Με μικροποσότητα χασίς πιάστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Ο Υπουργός είχε κρυμμένα 5 γραμμάρια χασίση μέσα στις σελίδες του βιβλίου που κρατούσε στο χέρι του. Το βιβλίο που είχε ιδιόχειρη αφιέρωση της Πέπης Τσεσμελή, άλλο Πέπη κι άλλο Πρέπει, βρίσκεται στα εργαστήρια της αστυνομίας για περαιτέρω έρευνα. Ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι είχε το χασίσι για ιατρική χρήση και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Όταν συνελήφθη, ήταν υπό την επίρρεια της κάναβης και φώναζε τα εξής συνθήματα. Καρανίκα, καρανίκα, είσαι το εν τούτο νίκα, και Κυριάκο Μητσοτάκη είσαι καύλα, σου πληρώνω όλα τα ναύλα για να γίνουμε όλοι ταύλα. Τέλο αυτό. Μια εκτακτή είδηση έχουμε τώρα, μόλις άλλαξε την μπάνα του μωρού του ο Βασίλης Κικίλιας με επιτυχία. Ο Υπουργός με το γνωστό αποφασιστικό του ύφος και με εξειδικευμένη γνώση ξεκόλλησε τη χρησιμοποιημένη πάνα, την δίπλωσε με προσοχή και την απομάκρυνε. Έπλυνε με επιδέξιες κινήσεις το μωρό και με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις φόρεσε την καθαρή πάνα, καταφέρνοντας να κολλήσει τα αυτοκόλλητα σωστά. Μετά την επιτυχία αυτή, έκανε δηλώσεις εξερχόμενος της οικίας του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπως τα κατάφερα με την μπάνα, έτσι θα τα καταφέρω και με την πανδημία». Ως καριάτιδα φωτογραφήθηκε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για τις ανάγκες της επικοινωνιακής προβολής του. Σύμφωνα με δήλωση του ιδίου και μετά τον σάλο που ξέσπασε επειδή έκανε τη φωτογράφηση στην Ακρόπολη, αποφάσισε να αντικαταστήσει μία από τις καριάτιδες. «Πιστεύω έτσι αναδεικνύω το αρχαίο πνεύμα και τη σοφία των προγόνων μας», δήλωσε ο Υπουργός, ενώ αποκάλυψε και πώς ένιωσε που έστω και για λίγο έγινε καριάτιδα. «Ήταν συγκλονιστικό. Κρατούσα το ταβάνι στο κεφάλι για μια ώρα. Ήμουν ακίνητος. Με τριγυρνούσε και μια γαμημένη μύγα, αλλά άντεξα. Πιάστηκε και το χέρι μου, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον ήταν ό,τι πιο χρήσιμο έχω κάνει», τόνισε ο Υπουργός. Άλλη μια εκτακτή είδηση τώρα πριν κλείσουμε το δελτίο μας. Ο Βασίλης Κικίλιας πέταξε τα σκουπίδια. Με αποφασιστικές κινήσεις βγήκε από το διαμέρισμά του κρατώντας τη γεμάτη σακούλα σκουπιδιών. Την κράτησε με επιτυχία σε όλη τη διαδρομή του ασανσέρ, βγήκε από την πολυκατοικία, με το διαπεραστικό του βλέμμα εντόπισε τον κοντινότερο κάδο, κατευθύνθηκε προς τα εκεί, πάτησε με το πόδι όπως ο Άρμστρονγκ έκανε το βήμα στο φεγγάρι. Άνοιξε ο κάδος και πέταξε μέσα με μία βολή τη σακούλα των σκουπιδιών. «Ήταν το πιο σημαντικό καλάθι της ζωής μου. Έχω μάθει να δίνω σκληρές μάχες και να κερδίζω», δήλωσε αμέσως μετά καταχειροκροτούμενος από γείτονες και συνεργάτες ο Υπουργός. Καιρός όσοι υποστηρίζουν δολοφόνους κρατών να το κάνουν με μεγαλύτερο τάκτη.